Αχ, πονάω κυρίε και κύριοι, πονάω. Πονάω από τι συνεχεί σφαλιάρε νοσταλγία που τρώω τα τελευταία χρόνια. Που κάποιε η αλήθεια είναι τι τρώω και πονάω, αλλά κάποιε τι τρώω και γουστάρω. Εντάξει, το ξέρω ότι δεν ακούστηκε πολύ καλά αυτό, αλλά αυτό μου ήρθε τώρα, αυτό είπα, τι κάνω. Η σημερινή περίπτωση όμω, τι είδου σφαλιάρα ήταν. Το συνεχίζω, το βλέπετε έτσι. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε χωρί απολύτω κανένα spoil, εννοείται για την νέα ταινία Indiana Jones με τίτλο Dial of Destiny. Έτσι φύγαμε! <Τι> Πριν ξεκινήσω, να σου υπενθυμίσω: Αν σου αρέσει αυτό που βλέπει εδώ πέρα, να μην ξεχνά να το δείχνει πατώντα το κουμπί του like. Και αν είσαι καινούριο ή καινούργια, πάτησε το κουμπί τη εγγραφή για να μην χάσει σε επόμενε βιντεάρε που θα έρθουν. Και το καμπανάκι έτσι για να σου ειδοποιήσεις για όλα. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπρακτα αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Πάμε να τα πούμε. You 15 ολόκληρα χρόνια πέρασαν κυρίε και κύριοι. 15 ολόκληρα χρόνια περάσαν για να το πάρει απόφαση ο Χάρισον Φόρτ και η εταιρεία παραγωγή πως ήρθε η ώρα να γεμίσουν ξανά τι τσέπε. Ε, να, να γεννήσουν, ήθελα να πω, το πολύ αγαπημένο κινηματογραφικό franchise Indiana Jones. Ε, και η αλήθεια είναι πως με τις αναγεννήσεις ή τις συνέχειες ή τα soft reboots ή ό,τι διάλογο λέξη έχουν εφεύρει για να καλύψουν ότι πλέον δεν έχουν καινούργιες ιδέες, δεν έχουμε και πολύ καλή εμπειρία. Ε, γιατί συνήθως στη χειρότερη το αποτέλεσμα θα είναι πατάτα, στην καλύτερη θα είναι απογοητευτικό, άντε να βλέπετε. Έκαναν όμως το ίδιο και στο Indiana Jones franchise. Λοιπόν, πρώτο θετικό, πριν καν πάω στο σινεμά να δω την ταινία, παιδιά, ήταν πως σκηνοθέτης της θα είναι ο James Mangold. Ένας σκηνοθέτης όπου να πω σπάνια, τον έχω δει να αποτυγχάνει σκηνοθετικά. Βασικά όχι, θα πω πω ποτέ δεν τον έχω δει να αποτυγχάνει σκηνοθετικά. Μην ξεχνάτε πω μιλάμε για τον σκηνοθέτη των ταινιών Ford V Ferrari και Logan. Α, α, και να το πω τώρα που το θυμήθηκα κυρίε και κύριοι, γιατί ήθελα να το πω σε προηγούμενο βίντεο, αλλά το είχα ξεχάσει τότε, να ανοίξω μια παρένθεση. Επειδή μπήκα και είδα πω η σημερινή ταινία με 11.000 ψήφου έχει βαθμολογία στο IMDb 7. Και το The Flash, η ταινία The Flash που βγήκε τώρα τελευταία έχει 7,2 με πολύ περισσότερε ψήφου. Γελάω! Γελάω τόσο πολύ που κοντεύω να ξεράσω από τα γέλια. Και μην νομίζετε πω δεν προσέξαμε ότι είχατε κλειδώσει εκεί στο IMDb για μία εβδομάδα μετά την πρεμιέρα του τη βαθμολόγηση του The Flash. Ξέρετε, για να μην μπορεί να βαθμολογήσει ο Κοσμάκη που θα πάει να δει και θα του τη δώσει από αυτό που είδε, γιατί θα την έρθει στα τάρταρα. Μου φαίνεται εκεί στην Amazon έχετε βαλθεί το IMDb να το κάνετε πανηγύρι όπω είναι το Rotten Tomatoes. Αχ, κλείνει η παρένθεση, ήθελα να το πω, παιδιά, συγγνώμη. Ο Μάγκολτ λοιπόν για άλλη μια φορά δεν απέτυχε, έκανε άρτια τη δουλίτσα του άνθρωπο. Μια δουλειά που ήταν και αρκετά δύσκολη για να λέμε και την αλήθεια, αν αναλογιστεί κανεί το σενάριο που έπρεπε να ακολουθήσει. Γιατί, παιδιά, μιλάμε τώρα για ένα σενάριο. Φαντασίας δεν το λε. Άπειρη φαντασία μπορεί να το πει. Τόσε φαντασίε να φανταστείτε που προ το τέλο δεν ξέρει αν πρέπει να εντυπωσιαστεί ή να γελάσει με όσα βλέπει. Εγώ πάντω τα έκανα και τα δύο. Το Dial of Destiny επιτέλους έχει αυτή τη ροή που γουστάρω πολύ να έχουν οι ταινίε που επιλέγω να δω στο σινεμά. Έχει τη δράση που πρέπει, όποτε πρέπει και όπως πρέπει δοσμένη, έχει το σετάρισμα των χαρακτήρων που πρέπει να γίνει, Ίσως εκεί βέβαια χρειαζόταν λίγη δουλίτσα παραπάνω, λίγη προσπάθεια μάλλον παραπάνω, αλλά οκ, okay, δεν αποτυγχάνει. Ειδικά εάν έχεις δει και κάποια από τις προηγούμενες ταινίες Indiana Jones. Είχε και τις δραματικές της σκηνέ που για εμένα είναι απαραίτητο να υπάρχουν σε κάθε ταινία και φυσικά είχε και τον χαβαλέ όπου ...όποτε και όσο έπρεπε... ...γενικά δεν μπορώ να πω πως κάτι μου έλειψε... ...νομίζω πως αυτή η ταινία κυρία και κύριοι... ...έχει την καλύτερη δράση που έχω δει μέχρι σήμερα... ...μέσα στο 2023... Βασικά δεν νομίζω, είμαι 100% σίγουρο. Μα τώρα θα μου πει το μα, John Wick 4, Extraction 2. Πώ γίνεται. Ε, γίνεται. Εγώ τουλάχιστον διασκέδασα πολύ περισσότερο με τη δράση του Dial of Destiny. Ήταν πανέξυπνη δράση, όπου ταυτόχρονα είχε και όμορφε φρέσκε ιδεούλε, αλλά είχε και την άβρα του παλιού καλού blockbuster. Πολύ όμορφα κινηματογραφημένε σκηνέ, με όμορφο μοντάζ, ωραίε γωνίε λήψη. James Mangold παιδιά, τα είπαμε και πιο πριν, την να λέμε τώρα, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Όσοι ξέρουν, ξέρουν και όσοι δεν ξέρουν, να πάνε να δουν μία από τι ταινίε που προανέφερα. Α, και να πω κάτι για του Star Wars fans που μπορεί να βλέπουν το συγκεκριμένο επεισόδιο, να χαμογελάτε λίγο παραπάνω γιατί ο James Mangold έχει αναλάβει να σκηνοθετήσει την νέα ταινία Star Wars, prequel ταινία, με τον τίτλο Dawn of the Jedi. Η Indiana Jones, κυρίε και κύριοι, μπορεί να σημαίνει δράση, μπορεί να σημαίνει αρχαία, με μυστήριο και, και, και. Όμω σημαίνει και μουσικάρε. Και όταν μιλάμε για τη μουσική σε αυτό το franchise, τότε αυτομάτω είναι σαν να λέμε και το όνομα του ζωντανού θρύλου John Williams. Τι έχει γράψει και για αυτή την ταινία ο 91 ετών πλέον John Williams, παιδιά, δεν φαντάζεστε. Σα παρακαλώ, σα θερμοπαρακαλώ. Κάντε μου τη χάρη, αφήστε για λίγο τις παραλίες, αφήστε τις για δυο μισοιωρίτσες και χωθείτε μέσα σε ένα σινεμά να απολαύσετε όπως της αξίζει τη μουσικάρα του Dial of Destiny. Ε, ακούστε το Θωμά, δεν ασκάζεται σας λέω. Και πάμε να μιλήσουμε λίγο για τους πρωταγωνιστές μας. Ο Χάρισον Φόρντ είναι αυτό που ξέρουμε και αγαπάμε τόσα χρόνια. Όχι δικό μου αγαπημένο βέβαια, πρέπει να το δηλώσω αυτό. Αλλά πάντοτε τίμιο σε αυτά που έπαιζε. Αν και από ό,τι έχω καταλάβει, έπαιζε τον ίδιο ρόλο απλά σε διαφορετικά timelines και σύμπαντα. Αλλά οκ. Okay. Ο Φόρντ λοιπόν, όπω ο ίδιο δήλωσε, σε αυτή την ταινία ήθελε να δείξει τον χαρακτήρα του ίντι να παλεύει με τα γυρατιά του. Και νομίζω πω το πέτυχε, αλλά υπερέβαλε και λίγο like. Καλού κακού, παιδιά, μην πάει κανένα να δει αυτή την ταινία με τον παππού ή τη γιαγιά του, έτσι. Γιατί την επόμενη μέρα θα τον δείτε να προσπαθεί να σκαρφαλώσει οτιδήποτε τίποτα γκρεμίδια ή να πηδάει από το ένα μάξι στο άλλο όσο τρέχουν με 500 χιλιόμετρα την ώρα. Βίλα τα ρούχα σου, έχει τα μισά σου, λέω. Πάμε στη συμπροταγωνίστριά μα τώρα που κανονικά είναι και ταυτόχρονα πρωταγωνίστρια, αλλά οκ. Okay. Για το νέο αίμα, ο χαρακτήρα που ήρθε να δώσει τη φρεσκάδα και το μπρίο που λείπει από τον 81 ετών πλέον, Χάρισον Φόρντ. Η Φίμπι Waller Bridge. Μια άκρο ταλαντούχα γυναίκα, εντάξει δεν μπορεί κανεί να το αμφισβητήσει αυτό, αλλά Ακόμη παιδιά η αλήθεια είναι δεν μπορώ να αποφασίσω εάν με έκανε να τη συμπαθήσω ή να την αντιπαθήσω σε αυτήν την ταινία. Και όχι τίποτα άλλο, είχε και δυο μισή ολόκληρε ώρε για να το ξεκαθαρίσω το θεματάκι, έτσι. Δεν έχει δικαιολογία. Ειλικρινά, πιο πολύ μου άρεσε παιδιά ο Πετσυρικά που έπαιζε τον μικρό Nathan Drake που στο σύμπαν του Indiana Jones τον ονόμασαν Teddy παρά η Έλενα. Η Ελένα. Ανάλογα από το που κρατάει σκούφια αυτού που τη φωνάζει κάθε φορά. Αλλά παιδιά, αλλά η νέα ταινία Indiana Jones δεν με τράβηξε ούτε λόγω τη νοσταλγία, γιατί δεν δηλώνω άλλωστε και τεράστιο φαν του συγκεκριμένου franchise. Δεν με τράβηξε ούτε ο Χάρισον Φόρτ, σα εξήγησα πιο πριν γιατί. Με ρούφηξε μέσα στην αίθουσα η είδηση πω ο κακό τη συγκεκριμένη ταινία θα είναι ο αγαπημένο μου Ματ Μίκελσεν. Ή όπω λέγεται στην ταινία. Dr. Waller. Λοιπόν, ακούστε σκηνοθέτε, παραγωγή, σεναριογράφοι και βίσματα που εκπροσωπείτε το Hollywood. Εάν θέλετε στην ταινία σα στο θέμα κακός βέβαια. Να πετύχετε 100% τότε πρέπει να προσλάβει τον Μαντ Μίκελσεν. Δεν ακούω κουβέντα. Τέρμα τελείωσε ρε. Το παλικάρι μπορεί να κάθεται και να κοιτάει απλά την κάμερα. Χωρί να μιλάει, χωρί να του δώσετε λόγια, δεν χρειάζεται. Μόνο να κοιτάει, βάλτε τον. Και πάλι επιτυχημένα θα έχει παίξει τον κακό. Μιλάμε για άλλο επίπεδο. Το παλικάρι είναι αλλού. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Και δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, παιδιά γιατί θέλω να πάω ντουγρού καρφί στο σενάριο. Είναι σενάριακά αρκετά τρελό, μη σας πω θεότρελο το Dial of Destiny. Το είπα ξανά στην αρχή του βίντεο άλλωστε, αλλά κουβαλάει παιδιά μια ωραία τρέλα θα έλεγα πάνω του. Βέβαια όλα αυτά που γίνονται, όλη αυτή η υπερβολή είναι στο όριο να σε κάνει να γελάσεις κιόλας και να λες τι βλέπω τώρα, αλλά εμένα με κράτησε. Δεν έγινε ας πούμε και John Wick 4 η φάση. Μιλάμε για ένα σενάριο που έχει να κάνει με τον μηχανισμό των αντικυθύρων. Έχει αρκετά έντονο το ελληνικό στοιχείο μέσα τη. Κάποια στιγμή περνάνε και από Ελλάδα μεριά. Αλλά να ξέρετε, παιδιά, κάνει μπάμα. Μάλιστα από χιλιόμετρα αυτό. Πω δεν έχει γυριστεί ούτε ένα καρέ στα πάτρε εδάφη μα. Ούτε ένα ρε. Ό,τι ελληνικό σκηνικό βλέπετε στην ταινία έχει γυριστεί στην Σικελία. Καταλάβατε, δεν φτάνει που πάει ο τουρισμό χάλια φέτο, ούτε οι ταινίε δεν μα προτιμάνε. Κατά τη πάμε, σα λέω. Αλλά να σα πω κάτι, δεν με ενόχλησε τόσο που δεν ήρθαν στην Ελλάδα για να κάνουν γυρίσματα, γιατί άλλωστε η Ελλάδα φαίνεται δευτερόλεπτα μέσα στην ταινία. Αυτό που με πείραζε από παλιά και θα με πειράζει πάντα στα Hollywood Project, και θέλω να το πω τώρα για να φύγει, είναι πω. Και φταίδε εκεί στο Hollywood, ακούστε. Όταν στην ταινία σα τα βάζετε χαρακτήρα. Έλληνα που πρέπει δηλαδή να μιλάει κανονικά ελληνικά, καθαρά, τότε καστάρετε έναν actual Έλληνα ηθοποιό. Δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα, τι κόμπλεξ έχετε με του Έλληνε ηθοποιού εκεί. Μια χαρά ηθοποιάρε έχουμε και εδώ πέρα. Πάρτε έναν από εδώ. Το ψωχρονιά θα το πάρετε εξάλλου. Δεν είναι θέμα χρημάτων γιατί κάποιοι, μην σα πω, θα πλήρωναν κιόλα για να παίξουν σε ένα project του Hollywood. Σοβαρευτείτε. Ρε, η Καλομήρα μιλούσε καλύτερα ελληνικά από αυτά που ακούγονται στην ταινία. Και από ποιον κιόλα ακούγονται. Δεν μπορώ να πω άλλα, το κόβω εδώ, αλλά ξαναλέω, σοβαρευτείτε. Είστε το Indiana Jones, όχι η Σιραζίνα. Και κάτι τελευταίο αρνητικό, με τα CGI παιδιά, λίγο προσοχή έτσι, λίγο προσοχή ρε παιδί μου. Δεν λέω το de Aging φοβερό του Harrison Ford, αλλά μάλλον, από ό,τι κατάλαβα, έριξαν όλα τα λεφτά εκεί και δεν είχαν για να κάνουν το ίδιο και στον Μίκελσεν, ο οποίος μοιάζει ολό ίδιος και στο παρελθόν, αλλά και στο παρόν. My... Dr. Jones, get him. Αλλά εντάξει, μικρό το κακό εκεί πέρα γιατί ούτω ή άλλω αυτό ο κερατά μαγέρα του. Λίγο προσοχή ρε παιδιά σε αυτό και στου CGI χαρακτήρε στι κοινέ δράσει. Όχι τίποτα άλλο, να μην βλέπουμε σε Indiana Jones ταινία να περπατάει πάνω σε ένα τρένο ο Spider-Man. Ε, είναι λίγο κρίμα. Ειλικρινά ρε παιδιά, δεν ξέρω τι έχει πάθει το Hollywood σε αυτό το τομέα και πάει από το κακό στο χειρότερο. Του πήρε όλα τα μηχανήματα ο James Cameron για το Avatar και δεν έχουν με τι να δουλέψουν οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι αξιοπερίεργο αυτό που συμβαίνει. Κανονικά, όσο περνάνε τα χρόνια, θα έπρεπε αυτό το πράγμα να γίνεται όλο και καλύτερο. Σε γενικέ γραμμέ, λοιπόν, η πέμπτη ταινία Indiana Jones με διασκέδασε απίστευτα πολύ. Επιτέλου, μετά από καιρό, βγήκα από την αίθουσα γεμάτο και είπα τη φράση. Ήταν καλή ταινία αυτή που είδα. Επιτέλου, βγήκα από την αίθουσα χαρούμενο και όχι με πονοκέφαλο. Και Στεναχωριέμαι μια αλήθεια είναι που κατά πάσα πιθανότητα θα πάει άπατη λόγω κυρίω τη ημερομηνία κυκλοφορία στην Ελλάδα. Αλλά όσοι έχετε τη δυνατότητα, παιδιά, να πάτε σινεμά, μην την χάσετε. Προειδοποιώ και πάλι να πάτε με ανοιχτό μυαλό και με όρεξη για να δείτε μια ταινία μπλοκουμπαστεριά. Εντάξει, μην περιμένετε να μου δείτε το Interstellar προ Θεού. Είναι μια ταινία που απευθύνεται σε όλε τι ηλικίε. Καταλληλότητα πάνω από 12 έχει, αν δεν κάνω λάθο, που δεν κάνω, πάνω από 12 έχει. Είναι μια καλή ευκαιρία να πάρετε τα παιδιά σα και να δείτε παρέα μια ταινία με άρωμα παλιού καλού Hollywood blockbuster. Και εγώ είμαι ο καλοκαιρινό Θωμά. Αν σου αρέσει αυτή η φάτσα, μπορεί να τη βλέπει και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινε ω το τέλο αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρει τι να κάνει και για να μην χάσει τα επόμενα, πάτσε το κουμπί τη εγγραφή και το καμπανάκι για να μην κάνει καμία ειδοποίηση για τι επόμενε βίντεο που έρχονται. Και μέχρι το επόμενο να βλέπετε ταινίε και σειρέ, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σου.